Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο κέιν αστέρι χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το κουπάτ. Και για να ξεκινήσουμε χρειαζόμαστε 2 χρώματα. Εγώ έχω επιλέξει κίτρινο και λευκό. Και πρέπει να φτιάξουμε ένα δίσκο όπως αυτό που βλέπεις. Ουσιαστικά είναι ένας πολύ κοντός κύλινδρος θα λέγαμε. Και από τα 2 χρώματα. Και τώρα φτιάχνω την μπάλα μου. Όπως θα κάναμε και αν χρησιμοποιούσαμε πλαστελίνη ή ζύμη. Θα ξέρω ότι είναι έτοιμη η μπάλα όταν σταματήσουν να φαίνονται τέτοιες χαρακές στην επιφάνεια του πυλού. Τις πιέζω κιόλας για να τις εξαφανίσω πιο γρήγορα. Εξακολουθώ λοιπόν και κάνω αυτή την κίνηση. Έχω λοιπόν μία περίπου μπάλα. Δεν μας πειράζει που δεν είναι όλο στρόγγυλη γιατί ούτως ή άλλως θέλουμε να χαλάσουμε το σχήμα της. Πιέζω. Και μετά θα με βοηθήσει και ο πλάστης μου. Το ύψος της μπάλας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ωφέλιμο ύψος του κουπάτ. Οπότε νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Και τα 2 είναι στο ίδιο ύψος, αλλά θα το σιγουρέψω κιόλας αφού καθαρίσω τον πλάστη. Το μεταξύ έχω ξεχάσει τον καλό μου πλάστη στο εργαστήριο και δουλεύω με αυτόν εδώ που τον έχω τον καιρό του Νόα. Ήταν όταν πρώτο ξεκίνησα με τον πυλό το 2010-11 τον πήρα. Αντέχει πάντως και την κάνει τη δουλίτσα του. Τώρα που είπα εργαστήριο, αν θέλεις να έρθεις στα σεμινάρια πολυμερικού πυλού, μπορείς να διαβάσεις πληροφορίες για αυτό το θέμα στην περιγραφή. Και τι κάνουμε τώρα, είναι πολύ απλό. Θα κόψω ένα σχήμα αστέρι στο κέντρο κατά προτίμηση, όχι έτσι στραβά. Και από τα 2 χρώματα πυλού που έχω, τσιμπάω τις γωνίες μου. Αν παρακολουθείς τα βίντεό μου θα έχεις καταλάβει ότι πάντα θέλω να έχω αιχμηρές γωνίες. Κόβουμε και από εδώ, πάμε στο κέντρο. Προσπαθώ να μην μπαίνουν τα μαλλιά μου στην κάμερα όπως συνήθως. Και στην προσπάθεια αυτή εδώ κεντράρω, όπως εδώ. Για να κόψεις κάτι, να κεντράρεις κάτι, πρέπει να το βλέπεις ακριβώς από πάνω του να είσαι. Να ούτε και αυτό κεντραρίστηκε, αλλά you get the idea που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Τώρα ουσιαστικά τι κάνω, τελειοποιώ το σχήμα μου. Λοιπόν, έχω το σχήμα μου έτοιμο. Τι θα κάνουμε ουσιαστικά, θα βάλουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ, αλλά επειδή αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό, θα τους κάνουμε και ένα περίγραμμα γύρω γύρω. Οπότε τώρα αυτό που θέλω να φτιάξω είναι μια λωρίδα ροζ για να τυλίξω τα αστέρια. Και επειδή όντως η μακαρνομηχανή είναι εκτός πλάνου, θα κλείσω λίγο το βίντεο εδώ και ελπίζω να θυμηθώ μετά να ξανανοίξω την εγγραφή. Έχω φτιάξει λοιπόν τη λωρίδα μου και έχω επιστρέψει εδώ για να τυλίξουμε τα αστέρια ώστε να έχουν ένα περίγραμμα. Το έχω φτάσει στο νούμερο 3 και ξεκινάω να τυλίγω αφού ισιώσω την άκρη. Και κλείνω εδώ. Τώρα πριν κλείσω το κέι, θα πάρω ένα κουπάτ στο γυλό και θα προσπαθήσω να το κόψω στο σωστό σημείο. Και τώρα θέλουμε να έρθουμε και να βάλουμε αυτό εδώ μέσα. Θα μου πεις γίνεται? Βεβαίως και γίνεται. Εχόμαστε λοιπόν και το ντύνουμε το αστέρι με το κίτρινο. Αυτό ήταν όλο το νόημα ουσιαστικά. Και το ίδιο κάνουμε και με το άλλο, με τα αντίθετα δηλαδή χρώματα. Ουσιαστικά φτιάξαμε ένα κέιν και το αρνητικό του. Θα το αφήσω για λίγο να ξεκουραστεί και μετά θα κάνω reducing και θα σας το δείξω. Λοιπόν, έχει περάσει 1 ώρα, κανονικά πρέπει να το αφήσω και 2η ώρα, αλλά είμαι ανυπόμονη, οπότε πάμε να κάνουμε reducing σε αυτό το στρογγυλό κέιν. Το κρατάω πάνω και κάτω και με το άλλο χέρι το στριφογυρνάω. Με αυτόν τον τρόπο πλαταίνει από εδώ. Βλέπουμε, αρχίζει και πλαταίνει σιγά σιγά. Όταν το φτάσουμε σε ένα σημείο που να είναι αρκετά πλατή, μπορούμε μετά να αρχίσουμε και να το ρολάρουμε στην επιφάνειά μας. Τα κέιν πάντα στην άκρη έχουν μια παραμόρφωση. Υπάρχει τεχνική για να μην έχουν ή να έχουν ελάχιστη, αλλά είναι λίγο χρονοβόρα
και δεν με πειράζει προσωπικά να έχουν μια μικρή παραμόρφωση, γιατί και τις άκρες τις αξιοποιώ σαν περισσεύματα και πολλές φορές όταν έχεις περισσεύματα που δεν ανησυχείς πως χαλάσεις, καταναλώσεις τον πυλό, καταφέρνεις να κάνεις τεχνικές που μπορεί να με δοκίμαζες αλλιώς, ό,τι σου έρχεται δηλαδή στο κεφάλι, και πολλές φορές βγαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Ακούτε και τη γάτα μου στο background και βλέπετε και εδώ ότι δεν είχα καθαρίσει την επιφάνειά μου, οπότε κόλλησε ένα μικρό πρασινάκι, δεν πειράζει. Όπως βλέπετε, το κίτρινο που είναι το εξωτερικό σημείο του κέι επιμικρύνεται περισσότερο από ότι το εσωτερικό. Αυτό συμβαίνει κατά ένα μέρος επειδή είναι εξωτερικά, οπότε του ασκείται μεγαλύτερη πίεση, και κατά δεύτερον επειδή προφανώς ο κίτρινος πυλός ήταν σε λίγο διαφορετική σύσταση από τα υπόλοιπα χρώματα. Και τι εννοώ διαφορετική σύσταση, εννοώ διαφορετική θερμοκρασία. Δηλαδή μπορεί να τον είχα πλάσει πιο πολύ από τα άλλα χρώματα, απ' εξ αρχής να ήταν από μόνος του μαλακός. Τώρα θα κόψω ό,τι μου περισσεύει από τα πλάγια, γιατί περισσεύει και το κίτρινο, το οποίο λίγο με εμποδίζει. Και για να δούμε σε αυτό το σημείο, θα κόψω στη μέση να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Και εδώ είναι το αστεράκι μας. Όταν το δοκιμάσετε, σιγουρευτείτε ότι έχετε όλους τους πυλούς στην ίδια θερμοκρασία, θα βγει ακόμα πιο ωραίο. Και μπορώ τώρα ένα από τα δύο κομμάτια, ας κόψω πάλι το περίσσευμα. Απ' την άλλη μεριά είπαμε έχει παραμόρφωση. Ένα από τα δύο κομμάτια να το μικρύνω κι άλλο, για να το έχω και σε πιο μικρό μέγεθος. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το αστέρι μας σε μικρό και σε μεγάλο μέγεθος. Αν αυτό το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεσαι όποτε ανεβάζω νέα βίντεο. Αν θέλεις να δεις πως έφτιαξα και τα υπόλοιπα κέιν που εμφανίζονται τώρα στην οθόνη σου, πάτα σε κάποιο από αυτά και θα σε δω εκεί. Είμαι η Δέσποινα και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα επεισόδιο από το despinastudio.gr, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.